όμως ακόμα υπάρχουν παιδάκια, υπάρχουν μαθητές, γιατί είναι μαθητές πάνω απ' όλα, τα οποία δεν πάνε σχολείο και μένουν σπίτι τους. Γιατί δεν πάνε, γιατί λένε αυτοί που πρέπει να μιλήσουν ότι δεν υπάρχουν συνοδοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τα παιδιά αυτά μένουν απομονωμένα στο σπίτι, ξεκομμένα από την εκπαίδευση στο σπίτι, και βέβαια οι γονείς τους βρίσκονται σε απόγνωση. Πάμε στην φίλες και φίλοι, στην πρόεδρο του Συνδέσμου για Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση, μια αγκαλιά ελπίδας, την αγαπητή μας τη Γιούλα την Πιτσάλη. Γιούλα μου, καλή σου μέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χαίρομαι έτσι που τα λέμε. Αν και δεν είναι και πολύ ευχάριστο το θέμα, φτάσαμε να περάσουμε τη μισή σχεδόν σχολική χρονιά και τα παιδάκια αυτά είναι ακόμα σπίτι. Ναι, έτσι όπως τα λέτε, έχουμε παιδιά τα οποία είναι ακόμα σπίτι γιατί δεν τους έχει δοθεί συνοδός. Κάποια άλλα επειδή μοιράζονται με άλλα 2-3 παιδιά συνοδών και θεωρούν οι γονείς ότι είναι θέμα ασφάλειας πλέον να τα στέλνουν στο σχολείο, ή θέμα ότι τους στερούν τη συμμετοχή, γιατί ένα είναι να πας σχολείο και ένα είναι να μπορεί να συμμετέχει στο σχολείο ισότιμα, όπως λέμε εμείς. Υπάρχουν επίσης... Άρα εδώ Γιούλα μου, είναι εφόσον πάνε και δεν αντιμετωπίζουν ισότιμα, είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού εδώ. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό, μα και αυτό γίνεται. Ο ένας ρίχνει την ευθύνη του άλλου. Δηλαδή το Υπουργείο αποφασίζει ότι ένας συνοδός μπορεί να ανταποκριθεί σε 3-4 παιδιά. Το πρόγραμμα όμως στο σχολείο, γιατί αυτοί που αποφασίζουν στο Υπουργείο δεν είναι εκεί. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία δεν έχουν επαφή με το πρόγραμμα του σχολείου και δεν έχουν επαφή με τα παιδιά και δεν γνωρίζουν τα παιδιά. Άρα δεν έχουν και την ευθύνη της εκπαίδευσης τους. Άρα έχουμε εδώ, αποφασίζουν δηλαδή άτομα τα οποία δεν εμπλέκονται στην εκπαίδευση του μαθητή. Αυτοί που εμπλέκονται τώρα στην εκπαίδευση του μαθητή που είναι στο σχολείο δεν έχουν λόγο. Μπορεί να στείλουν επιστολές, να στείλουν ότι χρειάζονται συνοδό στο σχολείο, αλλά δεν εισακούνται κιόλα. Άρα και στο τέλος ποιος φέρει και την ευθύνη? Ο εκπαιδευτικός που δεν αποφασίζει τις παροχές που χρειάζεται ή τη διαφοροποίηση που χρειάζεται η τάξη του ή ο μειωμένος αριθμός ατόμων που θα έπρεπε να έχει τάξη για να μπορεί να κάνει το μάθημα του και να συμπεριλάβει τα παιδιά, ή αυτός που αποφασίζει στο Υπουργείο μια επαρχιακή επιτροπή η οποία δεν έχουν δει και δεν ξέρουν πώς γίνεται το πρόγραμμα. Σωστό αυτό. Στο τέλος δεν φέρει την ευθύνη κανείς. Σωστό, κανένας. Το παιδί φταίει. Το παιδί φταίει. Που βασανίζεται από την αναπηρία και αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Ναι, και στο τέλος το έχω πει και το παιδί, είναι ότι το παιδί φταίει, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει το παιδί, και έτσι η λύση ποια είναι? Να βγάζουμε το παιδί από τις τάξεις ή από τα σχολεία, γιατί έχει αναπηρία. Δηλαδή στοχοποιούμε την αναπηρία χωρίς να έπρεπε να γίνει αυτό. Επίσης να πω ότι το θέμα με τους συνοδούς δεν είναι το μόνο. Έχουμε παιδιά τα οποία ενώ έχουν εγκριθεί για διαφοροποιημένο υλικό, δηλαδή είναι στις τάξεις και περιμένουν υλικό από τους εκπαιδευτικούς τους, έχουν εγκριθεί για αυτό, δεν το έχουν. Και πάλι είναι εκεί, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν, δεν μπορούν να μάθουν, δεν μπορούν να εκπαιδευτούν. Έχεις δεν μπορούν δίκιο. Να συμμετέχουν. Και αυτό είναι μια μορφή κακοποίηση, να το πούμε, γιατί πάει εκεί το παιδί, νιώθει μειονεκτικά έναντι των άλλων των παιδιών ότι δεν μπορεί να κάνει πράγματα, ενώ εάν του δίναμε τα εργαλεία θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει, θα μπορούσε κάλλιστα να προχωρήσει. Οι γονείς αναλώνονται σε επιστολές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες επιστολές στέλνουν. Στέλνουν μια επιστολή, έρχεται απόρρεψη. Ξαναστέλνουν άλλη, ξανάρχεται απόρρεψη. Μετά η διαδικασία είναι να πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Κάθε φορά περνά και ένας μήνας μέχρι να ξαναδούν την ένσταση. Και τα παιδιά είναι στο σπίτι. Και τα παιδιά είναι στο σπίτι ή είναι στο σχολείο και βασικά δεν είναι. Είναι έτσι. Εκεί απλά ως φυσική παρουσία, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν. Να ρωτήσω κάτι, Γιούλα μου. Αυτό το περίφημο διαφοροποιημένο υλικό, γιατί δεν δίνεται, αφού υπάρχει απόφαση, είναι απόφαση του Υπουργείου? Γιατί δεν δίνεται στα παιδιά αυτά από κάποιους? Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί που περιμένουν επίσημη απόφαση. Το Υπουργείο λέει ότι υπάρχει εγκύκλειος, η οποία είναι υποχρέωση του κάθε εκπαιδευτικού να διαφοροποιεί το υλικό του για να μπορεί να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνει ξεχωριστή απόφαση. Σε κάποιες περιπτώσεις μας λένε οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει τράπεζα υλικού, μας λέει, για να πάρουμε και δεν γνωρίζουμε να διαφοροποιήσουμε και περιμένουν βοήθεια. Ο ένας θα ρίχνει στον άλλο.
Πολλές φορές επίσης ο ίδιος ο γονιός διαφοροποιεί το μάθημα, δηλαδή γράφει το μάθημα με διαφορετικό, πιο απλοποιημένο τρόπο, απλοποιημένη γλωσσική διατύπωση, να το πω. Το δίνει στο παιδί του να το πάρει στο σχολείο για να έχει κάτι μπροστά του να μπορεί να παρακολουθήσει. Και οι εκπαιδευτικοί επίσης αρνούν να το χρησιμοποιήσουν, γιατί αυτό το υλικό ήρθε από γονέα και όχι από εκπαιδευτικό. Άρα, και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν μας αφήνουν κιόλας. Δηλαδή δεν δέχονται ούτε το υλικό που τους παίρνουμε εμείς. Ήδη δεν παράγουν υλικό, τα παιδιά μας είναι εκεί, χωρίς υλικό. Το Υπουργείο λέει ότι υπάρχει εγκύκλειος, είναι υποχρέωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί λένε εμείς θέλουμε εκπαίδευση, δεν γνωρίζουμε πώς να διαφοροποιήσουμε για αυτόν τον παιδί. Μάλιστα. Και πάει... είναι αυτό που σου είπα, φταίει το παιδί. Τέρμα. Φταίει το παιδί. Και στο τέλος φταίει, φταίει το παιδί. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Είχατε μια συνάντηση με την Υπουργό της Παιδείας. Ναι. Τι είπατε εκεί πέρα για τα θέματα αυτά? Αυτά αναγνωρίζει. Η Υπουργός είναι γνώστης των θεμάτων, γνώστης των στρεβλώσεων, γνώστης το ότι πολλά κομμάτια από την υφιστάμενη νομοθεσία δεν εφαρμόζονται. Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα να αλλάχτουν οι διαδικασίες, αλλά εμείς αναρωτιούμαστε τι θα εφαρμόσουν νέες διαδικασίες, γιατί μιλούμε για μια νέα νομοθεσία, μιλούμε για μια νέα φιλοσοφία, μιλούμε για ένα συμπεριληψικό σχολείο όπως θα έπρεπε να ήταν ήδη, αλλά δεν έχουμε δει καμία αλλαγή στα άτομα τα οποία παίρνουν τις αποφάσεις, στη φιλοσοφία ή στην νοοτροπία των ατόμων αυτών, και αναρωτιούμαστε πώς μπορούν οι ίδιες ομάδες που πολεμούσαν την αλλαγή τόσα χρόνια να μπορούν να δουλέψουν για την αλλαγή. Δεν έχουμε δει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Ναι. Να πολεμάς την αλλαγή και να θες να φέρεις αλλαγή. Δεν γίνεται. Ακριβώς. Έτσι. Γιούλα μου, σε εύχομαι και σε σένα και στο παιδάκι, σε όλα τα παιδάκια του κόσμου, όλα όμως, έτσι, μια χαρούμενη πρωτοχρονιά, και μακάρι με τη νέα χρονιά να έχουμε επίλυση αυτών των προβλημάτων, τα οποία είναι αυτονόητα βέβαια, πρέπει να έχουν λυθεί αυτά χωρίς να τα συζητάμε, αλλά δυστυχώς όσο χρειάζεται να τα λέμε, να τα κουβεντιάζουμε και να πιέζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και ελπίζουμε να δούμε μακάρι πράξεις. Μακάρι, δούμε... μακάρι, Βίλα, μακάρι. Λοιπόν, πάμε στη λέμε σότερα, φίλες και φίλοι. Πάμε στον πρόεδρο των Επαγγελματιών Εκπαιδευτών, τον κύριο Κόκκινο.